παρότι ήταν έτοιμα όλα να πάω, αποφάσισα να μείνω στην Κρήτη. Επίσης, όπως ξέρετε, τα τελευταία 10 χρόνια έχω δραστηριότητα στη Βοστόνη και είχα και εκεί διάφορες πολύ τιμητικές προτάσεις να μείνω και να συνεχίσω εκεί, ιδιαίτερα τα χρόνια τα δύσκολα τώρα με την οικονομική και κοινωνική κρίση, αλλά εγώ πραγματικά σας το λέω, θεωρώ τον εαυτό μου κριτικό πλέον. Έζησα στην πατρίδα μου εκεί που γεννήθηκα, στη Λάρισα, μόνο 17 χρόνια και καταλαβαίνετε ότι από τα χρόνια που ζω, τα 35 χρόνια η συντριπτική πλειοψηφία των χρόνων είναι σε αυτό το καταπληκτικό νησί, το οποίο πραγματικά υπεραγαπώ. Βρισκόμαστε δηλαδή στην κατάσταση όπου η μειοψηφία επιβάλλει τις απόψεις, μια τελείως αντιδημοκρατική διαδικασία, στην πλειοψηφία. Γιατί όλες οι σύνοδοι των Πριτάνεων γίνονται εκτός των υλικών πανεπιστημίων, σε ξενοδοχεία, ενώ έχουμε πάρα πολύ ωραίες αίθουσες και αμφιθέατρα να κάνουμε αυτές τις σημαντικές δραστηριότητες συντονισμού και προγραμματισμού των Πριτάνεων. Να σας πω εγώ γιατί. Διότι εάν συμβεί αυτό, οι μειοψηφίες θα απειλήσουν τις δραστηριότητες αυτές. Εάν δεν συμφωνούν οι απόψεις μου με κάποιους από αυτές τις μειοψηφίες, απειλούμε. Και βέβαια έχω απειληθεί γι' αυτό και εγώ και η οικογένειά μου. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου υπήρχαν στον τοίχο της ιατρικής σχολής συνθήματα «Σκάσε γραβάνι, θα έρθουμε να σε βρούμε όπου και να κρυφτείς». Ξέρουμε που μένεις ή θα σε βρουν στον πάτο του Λιβικού. Η ζωή δεν προχωράει με αυτούς τους ανθρώπους, είναι μια μειοψηφία. Η ζωή προχωράει με τους ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν και να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο. Κάναν πολύ μεγάλη ζημιά αυτοί οι άνθρωποι και δυστυχώς υπήρχαν και συνάδελφοί μου, τους οποίους, αν θυμόσαστε, κριτικάρισα. Και πολιτικοί και συνάδελφοί σας και δημοσιογράφοι.